Η ενδοοικογενειακή βία λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, όπως πιστοποιούν τα επίσημα στοιχεία που έχουν καταγραφεί από την ελληνική αστυνομία. Οι αριθμοί πραγματικά προκαλούν σοκ. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τη χρονιά που πέρασε το 2022, καταγγέλθηκαν 600 περιστατικά γυναικών που έπεσαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας, εκ των οποίων το 50% καταγράφηκε στην Αχαΐα, η οποία μετρά 306 περιπτώσεις. Πρόκειται για γυναίκες που έφτασαν στο κατόφλι της αστυνομίας πάζοντας τη σιωπή τους για να καταγγείλουν το φαινόμενο της έμφυλης βίας που βιώνουν μέσα στο σπίτι τους. Ένα φαινόμενο που καταγράφει έξαρση την τελευταία τριετία στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει καταγράψει συνολικά 1.728 περιπτώσεις, εκ των οποίων οι 396 το 2020, οι 592 το 2021, ενώ το 2022 εκτινάχθηκαν σε 740. Οι γυναίκες που διαπιστώνουν πως ο σύντροφος είναι εξουσιαστικός με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε άμεσα είτε έμεσα, όπως παραδείγματος χάρη ότι αντιμετωπίζει την σύντροφό του με ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς, απαγορεύοντας τις πράγματα, στερώντας τις ίσως δικαιώματα και ελευθερίες, επομένως με το να μην την αντιμετωπίζει ισότιμα, είναι ένας εν δυνάμει κακοποιητικός σύντροφος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μ' ακούς! Όταν σου μιλάω εγώ θα με κοιτάς! Ποιος είναι? Αν τολμήσεις και το ξανακάνεις αυτό, δεν θα ξαναδείς το παιδί σου ποτέ. Όσον αφορά την περιοχή της Ηλίας, οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το 2020 ήταν 66, το 2021 117 και 130 περιπτώσεις το 2022. Τολμώ να σας πω ότι και μακριά από τα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα, ίσως είναι και η νόρμα. Δηλαδή, πραγματικά το πιστεύω ότι υπάρχει μια κανονικοποίηση, ίσως και μια ομερτά, όπως υποσημειώσατε, ότι οι γυναίκες πράγματι δεν μιλούν εύκολα, στο περιβάλλον τους τουλάχιστον, διότι φοβούνται ότι θα εκθέσουν την οικογένεια. Και ίσως αυτό να φέρει και περισσότερη οργή και περισσότερο θυμό από έναν κακοποιητικό σύζυγο. Όταν κάποιος ακούει βία ή πολλές φορές μπορεί να βλέπει βία, το πιο απλό είναι να πάρει στο 100 εκείνη στιγμή. Πού ήσουνα? Δεν ήθελα να το κάνω αυτό, αλλά δεν μ' ακούς! Οι γυναίκες φαίνεται πως θεωρούνται ακόμη και σήμερα από ορισμένους ως το αδύναμο φύλο, εφόσον την τελευταία τριετία στη Δυτική Ελλάδα έχουν καταμετρηθεί 1.361 θύματα γένους θηλυκού. Ωστόσο, υπάρχουν και θύματα κακοποίησης ανήλικα παιδιά, ακόμα και άνδρες. Τα ανήλικα θύματα ανέρχονται συνολικά σε 178, εκ των οποίων τα 73 το 2022, 65 το 2021 και 40 το 2020. Σας ομολογώ λοιπόν ότι ναι, υπάρχει πράγματι η πιθανότητα να μην γίνονται όχι απλώς αντιληπτά, αλλά κιόλας να υπάρχει και μια προσπάθεια να αποσβαίνονται. Δηλαδή το περιβάλλον να λέει εντάξει τώρα, υπερβολές ίσως είναι. Ίσως πρέπει να δείξεις λίγη υπομονή, λίγο κουράγιο περισσότερο εδώ. Ίσως και εσύ το παρακάνεις. Από τους βασικούς μας σκοπούς και στόχους είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για όποιον απευθύνεται στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές που είναι το 197 και το 1107. Το Αρχείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχει θεσπίσει ειδικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας τόσο κεντρικά στην Αθήνα όσο και περιφερειακά σε όλη την επικράτεια.